από τις μεγαλύτερες σε όγκο και σε παλμό διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν διοργανώσει ομοσπονδίες των ένστολων που υπηρετούν στα σώματα ασφάλειας. Οι πληροφορίες από την αστυνομία, από επίσημες πηγές, μιλούν για 4.000, όμως είναι βέβαιο, Μαρία, από αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε, ότι είναι παραπάνω από 5.500, ενδεχομένως και από 6. Ήδη έχουν φύγει από το Καλλιμάρμαρο, βρισκόμαστε πια έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει διανυθεί όλη αυτή η πορεία και μάλιστα έχουν στήσει και μια, σε μορφή happening θα λέγαμε, έχουν στήσει μια εξέδρα πάνω στην οποία υπάρχουν τρεις από κάθε τρεις, ένας πυροσβέστης, ένας λιμενικός και ένας αστυνομικός, δίπλα σε αυτοσχέδια ή κρυώματα για να δείξουν το μέγεθος της απόγνωσης το οποίο έχουν περιέλθει. Είναι μια πολύχρωμη θα τη λέγαμε πορεία, Μαρία, καθώς παρότι είχε εξαγγελθεί ως ένστολοι, οι περισσότεροι έχουν επιλέξει να έρθουν εδώ ενδεδειμένοι με πολιτικές ενδυμασίες. Αίσθηση προκάλεσε και ήταν ο μοναδικός από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η παρουσία του κυρίου Δημήτρου Κυριαζίδη, του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Δράμας και για να μην ξεχνάμε πρώην Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων επί 20 χρόνια. Ο κύριος Κυριαζίδης είπε, απαντώντας σε επίμονες και απανωτές ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι όταν θα έρθει η ώρα θα ψηφίσει κατά συνείδηση, πρόσθεσε όμως ότι και η ψήφος και η διαφοροποίηση ενός βουλευτή στην ουσία δεν αλλάζει το πράγμα, προς τα εκεί το οποίο θα πάμε. Όπως είπαμε, ήταν πρωτόγνωρο αυτό το οποίο έχει συμβεί, αλλά είχαμε και άλλη μια πρωτόγνωρη σήμερα σκηνή. Στην κορυφή της συγκέντρωσης, το πανό το κρατούσαν στο ένα κέρας του, το κρατούσαν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, και το άλλο μισό ήταν παραταγμένοι βουλευτές από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ από πίσω ακολουθούσαν βουλευτές Χρυσής Αυγής.